Μετά το παιχνίδι με την Ακτέλη, φανταστού, ο ίδιος και οι δύο συνεργάτες του είχαν ζητήσει να υπάρχουν εισιτήρια σε περίπτωση αποκλεισμού να φύγουν αμέσως για την Πορτογαλία. Ο κύριος Σάντος όμως λέει κάτι διαφορετικό. Προφανώς με αυτό που μας δηλώνεται, κάποιος δεν πρέπει να λέει την αλήθεια σε αυτή την περίπτωση. Ναι, ναι, ναι. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι και εγώ πληροφορήθηκα ότι ο κύριος Σάντος φεύγει μπαίνοντας στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του αγώνα και βλέποντας τον Φερνάντο Σάντος να χαιρετάει τους παίχτες. Και ρωτάω τον κύριο Φίσα πού πάει και μου λέει φεύγει για Πορτογαλία. Δεν το γνωρίζατε εσείς? Όχι. Ποιος με ρίμνησε δηλαδή για τα εισιτήρια αυτά? Και μου λέει ο κύριος Σάντος ότι το ήξερε ο συνεργάτης του κύριο Ρικάρντο, γιατί το ίδιο είχε κάνει ο κύριος Ρικάρντο με το πρακτορείο με το οποίο συνεργάζεται η Ομοσπονδία και πριν το παιχνίδι με την Ακτή. Το ίδιο έκανε και τώρα ο Ρικάρντο, με τη διαφορά ότι ο Ρικάρντο αυτή τη φορά ενημέρωσε τον κύριο Σάντος στις 2 ώρα το μεσημέρι πριν τον αγώνα. Συγγνώμη, τα εισιτήρια της επιστροφής τα κλείνει ο συνεργάτης του προπονητή και δεν τα κλείνει η Ομοσπονδία, μας λέτε? Ή άνθρωπος της Ομοσπονδίας, αυτό μας είπατε? Ο συνεργάτης του προπονητή σε συνεργασία με το πρακτορείο, τον άνθρωπο του πρακτορείου που είναι στην αποστολή. Δηλαδή με την ίδια λογική, όποιος θέλει κλείνει εισιτήριο οποιαδήποτε ώρα και στιγμή για να φύγει από την αποστολή, ξέρετε γιατί σας ρωτώ? Όχι, διότι σε αυτό το ταξίδι συνέβησαν διάφορα με τα εισιτήρια και πηγαίνοντας προς την Βραζιλία από την Αμερική, αλλά μαθαίνω ότι συνέβησαν διάφορα και στην επιστροφή από τη Βραζιλία. Ας πούμε ότι είχαν κλειστεί λιγότερα εισιτήρια για τα μέλη της αποστολής και έγινε ένα σχετικό αλλαλού. Λοιπόν, να σας πω έτσι για να τελειώνουμε. Αυτά τα παπαγαλάκια που κάθονται και διαδίδουν αυτά τα πράγματα είναι ψεύτες. Και το διαψεύδω κατηγορηματικά. Μάλιστα. Εμείς οφείλαμε μετά κάθε αγώνα που υπήρχε το ενδεχόμενο να τελειώσει η εθνική, να φροντίζουμε να υπάρχουν κάποια εισιτήρια πάνω απ' όλα για τους ποδοσφαιριστές και έπειτα για τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής, για να είμαστε έτοιμοι, διότι όπως ξέρετε είναι ένα μεγάλο, κοπιαστικό και πολυδάπανο ταξίδι. Χθες λοιπόν μετά τον αγώνα, εμείς είχαμε κλείσει 36 εισιτήρια από το σώμα Πάολο για Φραγκφούρτη. Τα μέλη της αποστολής πόσα είναι? 48. Άρα... Είχαμε βρει μέχρι τότε 36. Άρα σωστά τα παπαγαλάκια αυτά λέγανε ότι θα μέναν 12 άτομα πίσω. Ναι, ναι. Μας είχε διαβεβαιώσει η Λουφχάσα ότι όταν θα ανοίξει η πτήση θα βρεθούν κι άλλα. Όπως και βρέθηκαν. Λοιπόν, όλοι αυτοί που για κάποιους λόγους θέλουν να δημιουργήσουν τέτοιου είδους ζητήματα, λέω ότι δημιουργούν ζητήματα χωρίς να υπάρχουν. Ναι, φαντάζομαι ότι ο Φερνάντο Σάντος δεν θα είχε αυτή την πρόθεση. Δεν ξέρω, εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Ο κύριος Σάντος, εν γνώση του, είχε κλείσει εισιτήριο μετά την Ακτή να φύγει. Τώρα, αν ο κύριος Ρικάρντο, από ό,τι μου είπε με ο κύριος Φίσας, ειδοποίησε τον κύριο Σάντος αργά, στις 2 η ώρα, λέει 3 ώρες πριν το παιχνίδι, αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τον κύριο Σάντος και τον συνεργάτη του. Αλλά δεν βγάζει ο καθένας εισιτήρια όποτε θέλει και ούτε αποφασίζει να φύγει όποτε θέλει. Αυτό μας κάνει εντύπωση, ότι είχε την δικαιοδοσία ο συνεργάτης του Σάντος να βγάλει εισιτήρια όποτε θέλει. Αυτό δηλαδή δημιουργεί έτσι μια εικόνα και ξέχωρα από αυτό ότι να... με τον ένα ή με τον άλλο. Όταν ο κύριος Σάντος είχε εκφράσει την επιθυμία ότι αυτός και δύο συνεργάτες του μετά το τέλος του ταξιδιού μας στην Βραζιλία θέλει να πετάξει αμέσως για Πορτογαλία και όχι να γυρίσει από Ελλάδα. Ναι, σωστά. Του δώσατε την πρωτοβουλία. Του δώσαμε εμείς αυτή την πρωτοβουλία. Αυτό δεν αφορά την Ομοσπονδία.